Γεια σε όλους! Όπως βλέπετε, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε κάτι εξαιρετικά διασκεδαστικό για εσάς σήμερα. Η φίλη μου η Σάμι μόλις έφτασε στο Dream House και θα σας δείξουμε ένα συνηθισμένο αλλά δημιουργικό Σαββατοκύριακο με κατασκευές. Έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας πολλές διασκεδαστικές ιδέες για δικές σας κατασκευές, οι οποίες είναι όλες εμπνευσμένες από το 5 Minute Crafts. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Πρώτη συνήθεια στο Σαββατοκύριακο, η ώρα του σπα. Αφρόλουτρα, μάσκες προσώπου, μάσκα μαλλιών και άλλα. Όμως, χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο για να αποθηκεύσουμε τα πάντα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μερικά ράφια που θα φτιάξετε μόνοι σας. Θα χρειαστείτε ένα μικρό άδειο μπουκάλι σαμπουάν, έναν μη τοξικό μαρκαδόρο, κόλλα χειροτεχνίας, χαρτί περί λίγματος και ξυλάκια παγωτού. Αυτά τα ράφια είναι τέλεια για να αποθηκεύσετε σαμπουάν, συσκευασίες με άλατα μπάνιου, σαπούνια και ό,τι άλλο θέλετε. Είναι ακόμη υπέροχα αν μοιράζεστε το μπάνιο σας όπως εγώ και οι αδελφές μου, γιατί είναι πολύ βολικό για να διατηρείτε τα πράγματα οργανωμένα. Ώρα για αφρόλουτρο! Λατρεύω αυτά τα ράφια! Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για την τέλεια ημέρα σπα δίπλα μας τη στιγμή! Κοίτα! Το νερό έγινε μπλε! Wow! Εντάξει, ας περάσουμε στη δεύτερη κατασκευή. Περισσότερες προμήθειες για σπα! Yeah! Λοιπόν, όχι ακριβώς το μέγεθός μου. Θα σας δείξω μια εύκολη λύση. Αυτό είναι εξαιρετικά απλό. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα σφουγγάρι και ένα παιδικό ψαλίδι. Φαίνεται υπέροχο! Σάμι, πρέπει να δοκιμάσεις το αγαπημένο μου σαμπουάν! Μυρίζει τέλεια! Νομίζω θα σου αρέσει! Εντάξει, πάμε τώρα στην τρίτη κατασκευή που θα κάνετε μόνοι σας! Αυτή η κατασκευή είναι μία από τις αγαπημένες μου! Ξέρετε ότι αγαπώ τις καλές μάσκες προσώπου! Να τι θα χρειαστείτε! Κόλλα για χειροτεχνίες, βαφή τροφίμων, χρυσόσκονη, μπατονέτα. Βρήκα αυτή τη συνταγή για μια λαμπερή μάσκα προσώπου στο 5 Minute Crafts. Είναι πολύ απλή και πολύ αποτελεσματική. Τόσο απαλή! Έχει τέλεια αίσθηση! Εντάξει, ώρα να την ξεπλύνουμε. Σε αυτό το βήμα, ζητήστε οπωσδήποτε τη βοήθεια ενός ενήλικα. Ναι! Αν παρακολουθείτε τα vlog μου, γνωρίζετε το κόλπο μου. Χρησιμοποιήστε κρύο νερό για να κλείσετε τους σπόρους σας και να διατηρήσετε την υγρασία. Yeah! Ένα συνηθισμένο Σαββατοκύριακο δεν θα ήταν πλήρες χωρίς τη μοναδική μάσκα μαλλιών μου. Αυτή η δροσερή μάσκα μαλλιών που θα φτιάξετε μόνοι σας περιέχει μαλακτικό ρούχων, οπότε παρακαλώ ζητήστε τη βοήθεια ενός ενήλικα. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή την κρέμα μαλλιών μετά από μια κουραστική μέρα κολύμβησης ή για μια μέρα σπα όπως σήμερα. Σε αυτό το βήμα, ζητήστε τη βοήθεια ενός ενήλικα. Αχ, κάνει τα μαλλιά μου λίγα και λαμπερά και βοηθάει με τους κόμπους. Είναι εύκολο να την κάνετε. Εντάξει, αυτή η κατασκευή ήταν για μένα, αλλά η επόμενη είναι για εσάς. Και είναι πραγματικά διασκεδαστική. Είναι τέλειο! Θα χρειαστείτε τα παπούτσια και τις τσάντες μου, χάντρες, πένσα, δαχτυλίδια, ένα κομμάτι αλυσίδας και τη βοήθεια ενός ενήλικα. Μπορείτε με τίποτα να μαντέψετε τι θα φτιάξουμε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ άλλο, θα το πω. Είναι ένα βραχιόλι. Τα παλιά μου παπούτσια και οι τσάντες είναι τέλεια στολίδια για αυτό το βραχιόλι. Ξέρετε ότι μου αρέσει να ανακυκλώνω και να αξιοποιώ παλιά αντικείμενα και αυτό ακριβώς θα κάνετε με αυτό το βραχιόλι που θα φτιάξετε μόνοι σας. Το λατρεύω! Εντάξει, ας προχωρήσουμε στην επόμενη κατασκευή. Λατρεύω όλα τα φυτά. Νομίζω ότι τα φυτά αντιπροσωπεύουν την αρμονία και μεταδίδουν θετική ενέργεια. Για αυτή την κατασκευή θα χρειαστείτε ένα λεπτό πράσινο σύρμα, κολλητική ταινία, παιδικό ψαλίδι, σφουγγάρι, μη τοξικό πράσινο χρώμα και τέλος πλαστελίνη που μοιάζει με πυλό. Ξέρατε ότι κάποτε με τα φοινικόφυλλα κατασκεύαζαν στέγες για τα σπίτια? Και σήμερα βλέπουμε φοίνικες παντού, ειδικά στο Μαλιμπού. Όσο περισσότερα φυτά, τόσο περισσότερη θετική ενέργεια. Αυτά θα φαίνονται υπέροχα μπροστά από το Dream House. Τι χαριτωμένα! Okay, ο φοινικάς μας είναι έτοιμος. Είναι τόσο όμορφος. Ας τον βγάλουμε έξω.
νομίζω ότι η Skipper ετοιμάζεται για το συνηθισμένο πικνίκ του Σαββατοκύριακου. Η επόμενη κατασκευή μας περιμένει. Μου αρέσει να είμαι έξω στον ήλιο. Και είναι το μυστικό επιτυχίας κάθε Σαββατοκύριακου, σωστά? Χρησιμοποιήστε την επόμενη κατασκευή για να προστατευτείτε από τον ήλιο. Θα σας δείξω αμέσως πώς. Χρειαζόμαστε χάρτινες ομπρελίτσες, ένα πινέλο, μη τοξικό χρώμα και λίγη άμμο. Τώρα ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τις ομπρελίτσες μας. Τώρα είσαι προστατευμένη από τις ακτίνες του ήλιου. Απόλαυσε το βιβλίο σου, Στέισι. Ας συνεχίσουμε. Η Τσέλσι πάντα ήθελε να κάνει κάμπινγκ στην πίσω αυλή. Και αυτό το φρούριο που θα φτιάξουμε μόνοι μας θα με βοηθήσει να κάνω το όνειρό της πραγματικότητα. Απλώς πάρτε ξυλομπογιές, κόλλα χειροτεχνίας, ένα κομμάτι ύφασμα, μία κορδέλα, ένα παιδικό ψαλίδι και ένα λαστιχάκι. Τέλεια! Αυτό το φρούριο είναι ιδανικό για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Η Τσέλσι θα το λατρέψει. Κοίτα πόσο χαρούμενη είναι! Ετοιμάζεται για περισσότερες φάρσες. Το βλέπω! Και έχουμε την τελευταία κατασκευή της ημέρας. Αυτός ο φράχτης που θα φτιάξουμε θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο Dream House. Ζητήστε οπωσδήποτε τη βοήθεια ενός ενήλικα. Ο φράχτης μας θα είναι πολύχρωμος και φωτεινός, όπως ακριβώς μας αρέσει. Wow, τι όμορφο! Εξαιρετική δουλειά! Wow, κοιτάξτε πόσα πράγματα φτιάξαμε σήμερα! Πέρασα τόσο όμορφα δείχνοντάς σας όλες αυτές τις διασκεδαστικές κατασκευές σήμερα. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε σε ένα συνηθισμένο μας Σαββατοκύριακο γεμάτο κατασκευές. Πηγαίνουμε να πάρουμε μερικά μπέργκερ για δείπνο. Α, και φροντίστε να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα για περισσότερες κατασκευές. Θετική ενέργεια. Τα λέμε! Είναι καλό που ξυπνάω νωρίς, γιατί έχω μπροστά μου μια γεμάτη μέρα. Η Τσέλσι είχε μια υπέροχη ιδέα. Να κάνουμε σήμερα το απόγευμα ένα καλοκαιρινό πάρτι για όλους τους φίλους μας. Έχουμε μεγάλη προετοιμασία και σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να κάνουμε όλη τη διακόσμηση για το πάρτι μόνοι μας. Όμως, θα χρειαστώ λίγη βοήθεια για να ετοιμάσω όλα αυτά. Θα καλέσω λοιπόν την παρέα μου για να με βοηθήσει. Είναι 8 το πρωί. Ελπίζω ότι όλοι έχουν ξυπνήσει. Γεια σου, Αλάνα! Hi. Καλημέρα, Τέιλορ! Κεν, τα κατάφερες! Βανέσα, τι κάνεις? Hi. Εντάξει, είμαστε όλοι εδώ! Επαναλαμβάνω όσα είπαμε χθες. Εγώ θα αναλάβω τη διακόσμηση, εσείς, Κεν και Αλάνα τα σνακ. Εσύ, Τέιλορ, θα κανονίσεις τη μουσική. Μιας και θα είναι όλοι καλεσμένοι με τα κατοικίδια τους, εσύ, Βανέσα, θα ετοιμάσεις τη γωνιά που θα παίζουν όλα τα κατοικίδια. Καμία ερώτηση κανείς? Okay, όλα αυτά τα χασμουριτά μάλλον σημαίνουν όχι. Προχωρήστε στο Dream House και ας ξεκινήσει λοιπόν το πάρτι. Ανυπομονώ να έρθει η παρέα μου. Στο μεταξύ, οι αδελφές μου με βοήθησαν να στήσω τη μουσική σκηνή. Εδώ θα παίξει ζωντανά μουσική το συγκρότημα. Ναι, θα έχουμε ζωντανή μουσική. Η φίλη μου η Τζιάννα είναι μέλος σε ένα συγκρότημα και προσφέρθηκαν να παίξουν για εμάς. Τέλειο, ε! Εδώ θα χορέψουμε όλοι. Όμως, μια πραγματική πίστα δεν γίνεται να μην έχει δισκομπάλα. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μας κατασκευή. Για αυτή τη δισκομπάλα που θα φτιάξετε μόνοι σας, θα χρειαστείτε ένα στρογγυλό αντικείμενο, σαν μια χριστουγεννιάτικη μπάλα, αυτοκόλλητο χαρτόνι και ένα παιδικό ψαλίδι. Λατρεύω τις δισκομπάλες, γιατί το φως αντανακλάται στους καθρέφτες και δημιουργεί αυτά τα υπέροχα χρώματα παντού. Όπως είπα και στο vlog μου, η δισκομπάλα δημιουργεί την ατμόσφαιρα του πάρτι και πιστεύω πως αυτή εδώ θα είναι τέλεια. Ανυπομονώ να χορέψω κάτω από αυτήν αργότερα. Έγινε φοβερή! Παλώμα, Κριστίνα, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω! Hey.
ήρθατε λίγο νωρίς, αλλά έχω εξαιρετικά νέα. Το συγκρότημα θα είναι σε λίγο εδώ. Η Τζιάννα, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, μου είπε σε μήνυμα ότι το συγκρότημα είναι πολύ ενθουσιασμένο που θα παίξει στο καλοκαιρινό πάρτι μας. Αναρωτιέμαι τι θα φορέσουν. Wow! Τζιάννα, κορίτσια, είστε πολύ εντυπωσιακές. Ανυπομονώ να σας ακούσω να παίζετε αργότερα. Μπορείτε να τακτοποιηθείτε σε αυτό το μέρος της σκηνής. Γεια σου, Τσέλς! Αχ, μόλις θυμήθηκα ότι μου είχες πει πως θα έρθουν στο πάρτι και οι φίλοι σου από το χορό. Χαίρομαι που τα καταφέρατε τελικά όλοι. Α, σωστά. Είχα πει σε όλους να φέρουν μαζί τα κατοικίδια τους. Η Βανέσα τελειώνει τώρα με τη γωνιά των κατοικιδίων. Ένα πάρτι δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο χωρίς τους χνουδωτούς μας φίλους. Και όσο η Βανέσα τελειώνει με τη γωνιά τους, θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μόνοι σας κρεβάτια για τα κατοικίδια σας. Αυτά τα κρεβάτια θα είναι η ιδανική προσθήκη στη γωνιά των κατοικιδίων στο πάρτι. Για αυτή την κατασκευή θα χρειαστείτε ένα πλαστικό μπουκάλι ή έναν κύλινδρο. Να, σαν τον κύλινδρο Color Reveal, μία κάλτσα, παιδικό ψαλίδι, μη τοξική κόλλα χειροτεχνίας και ένα σφουγγάρι. Αυτό είναι το τέλειο μέρος για να ξεκουραστούν μετά το παιχνίδι τα σκυλάκια και τα γατάκια. Ω, αναρωτιέμαι τι ονειρεύονται. Μάλλον, λιχουδιές και αγκαλίτσες. Επαγγελματική συμβουλή. Ζητήστε τη βοήθεια ενός ενήλικα όταν δουλεύετε με κόλλα. Okay, αυτό το σφουγγάρι θα κάνει το κρεβάτι για το κατοικίδιό μας απαλό και άνετο. Το κρεβάτι που φτιάξαμε είναι έτοιμο. Γλυκούλι, άνετο και έτοιμο για το πάρτι. Ω, το λάτρεψαν. Ώρα για την επόμενη κατασκευή μας. Τα σημαίακια για το πάρτι. Αυτά τα πολύχρωμα σημαίακια θα φωτίσουν το καλοκαιρινό μας πάρτι. Βρήκα αυτήν την ιδέα στο 5 Minute Crafts. Για να φτιάξετε αυτά τα σημαίακια, θα χρειαστείτε πολύχρωμα χαρτόνια ή χαρτιά, σκηνή και μη τοξική κόλλα χειροτεχνίας. Ένας από τους λόγους που λατρεύω τα πάρτι είναι επειδή μπορώ να έχω όλους μου τους φίλους μαζί. Επίσης, τα πάρτι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να γνωρίσει κανείς άλλους ανθρώπους και να κάνει καινούριους φίλους.
Okay, τα σημαίακια μας είναι έτοιμα. Είναι τέλεια. Γεια σε όλους. Whitney, σε ευχαριστώ που έφερες μαζί τους φίλους σου. Περάστε από το μπουφέ και θα επιστρέψω αφού χαιρετήσω τους υπόλοιπους. Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολλές κατασκευές. Το πάρτι μας είναι τέλειο, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μερικά μπαλόνια. Φύγαμε! Τα μπαλόνια μου φτιάχνουν πάντα τη διάθεση. Σε ποιον δεν αρέσουν άλλωστε? Φωτεινά χρώματα, διαφορετικά σχήματα, η τέλεια διακόσμηση για ένα πάρτι. Okay, για να φτιάξετε αυτά τα μπαλόνια μόνοι σας, θα χρειαστείτε πολύχρωμες χάντρες, μη τοξική κόλλα χειροτεχνίας, σκηνή και οδοντογλυφίδες. Και αυτό το έμαθα από το 5 Minute Crafts. Μετά το τέλος του πάρτι, τα μπαλόνια αυτά θα είναι ένα υπέροχο δώρο για τους καλεσμένους μας. Το ίδιο και τα υπόλοιπα διακοσμητικά στοιχεία που φτιάξαμε. Taylor και Annie, πάνω στην ώρα! Θα με βοηθήσετε να κρεμάσω αυτά τα μπαλόνια και όταν το πάρτι τελειώσει, μπορείτε να πάρετε μαζί σας αυτά που σας άρεσαν περισσότερο. Όσο η Taylor και η Annie κρεμάνε τα μπαλόνια, εμείς θα ξεκινήσουμε την επόμενη μας κατασκευή. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, αλλά τι θα μπορούσε να την κάνει ακόμη πιο όμορφη? Ακριβώς, ένα ουράνιο τόξο! Το μόνο που θα χρειαστείτε για αυτή την κατασκευή είναι πολύχρωμα μπαλόνια. Τα μπαλόνια άλλωστε είναι μόδα σε αυτό το πάρτι. Θυμάστε το vlog μου για το πώς να φτιάξετε ένα ουράνιο τόξο? Σε αυτό σας μίλησα για τη μαγεία των ουράνιων τόξων. Κάθε ουράνιο τόξο έχει εκατομμύρια χρώματα. Υπέροχο! Α, Έιβα, να σου γνωρίσω τη φίλη μου την Αλάνα. Γνωριστείτε. Εγώ θα πάω να τελειώσω με το στήσιμο και θα τα πούμε σε λίγο. Η επόμενη κατασκευή είναι ο τέλειος συνδυασμός ενός μοδάτου αξεσουάρ και ενός παιχνιδιού για πάρτι. Θα φτιάξουμε μία τσάντα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο. Έχουμε μιλήσει πολύ για το πώς αξιοποιούμε παλιά πράγματα στα βίντεό μου με τις κατασκευές. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε με την τσάντα που θα φτιάξουμε τώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν πλαστικό κύλινδρο, όπως αυτόν εδώ της Color Reveal. Για να κάνουμε πιο ξεχωριστό το χρώμα αυτής της τσάντας, θα χρησιμοποιήσουμε βερνίκι νυχιών, ό,τι χρώμα σας αρέσει, μερικές κορδέλες και λίγο νερό. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ενήλικα σε αυτό. Κοιτάξτε πόσο τέλεια είναι η μίξη των χρωμάτων! Με αυτούς τους κυλίνδρους μπορείτε επίσης να φτιάξετε υπέροχα βάζα για λουλούδια ή μολυβοθήκες. Οι δυνατότητες είναι αμέτρητες. Ζητήστε οπωσδήποτε τη βοήθεια ενός ενήλικα όταν κάνετε τις τρύπες εδώ πέρα. Είναι ζόρικες. Ορίστε, η τσάντα μας είναι έτοιμη. Αυτό είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για να σπάσει ο πάγος σε κάθε πάρτι. Όλοι με τη σειρά τραβάνε από την τσάντα ένα από αυτά τα χαρτάκια, στα οποία έχω γράψει ερωτήσεις. Διαβάζουν την ερώτηση και μοιράζονται τις απαντήσεις τους με τους άλλους. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να κάνεις τους καλεσμένους σου να αισθανθούν άνετα και να αρχίσουν να μιλάνε. Αποστολή εξετελέστη. Η ατμόσφαιρα στο πάρτι είναι σούπερ θετική και φιλική. Ας περάσουμε στην επόμενη κατασκευή μας. Μιλήσαμε για τις προτιμήσεις μας στα πάρτι και για τα παιχνίδια που παίζουμε σε αυτά. Ας μιλήσουμε τώρα και για τα ρούχα σε ένα πάρτι. Σωστά! Μιλάω για τα λουλουδένια στέμματα που θα φτιάξατε μόνοι σας. Θα χρειαστείτε ένα πλαστικό μπουκάλι, μερικές κορδέλες, κόλλα χειροτεχνίας, λουλούδια για χειροτεχνίες και κλωστή. Μιας και το θέμα του πάρτι μας είναι το καλοκαίρι, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ όμορφο να έχουμε έτοιμα λουλουδένια στέμματα σε περίπτωση που οι καλεσμένοι μας ήθελαν να φορέσουν ένα. Ορίστε, με γεια! Βλέπετε, Yay! Ένα μικρό στόλισμα έχει πάντα πλάκα. Ώρα για την επόμενη κατασκευή. Και σε αυτή την κατασκευή θα αξιοποιήσουμε παλιά πράγματα. Θα φτιάξουμε αστραφτερά νεραϊδένια φαναράκια. Αυτά θα είναι ό,τι πρέπει μετά τη δύση του ηλίου που χρειαζόμαστε περισσότερο φως.
Για αυτή την κατασκευή θα χρειαστείτε κόλλα χειροτεχνίας, παιδικό ψαλίδι, γκλίτερ, ό,τι χρώμα προτιμάτε εσείς, ένα κερί μπαταρίας και έναν Color Reveal κύλινδρο ή ένα πλαστικό μπουκάλι. Το φως από το κερί μπαταρίας θα αντανακλά το γκλίτερ, δημιουργώντας ένα μαγικό και λαμπερό αποτέλεσμα. Η λάμψη αυτή μου θυμίζει κάπως τα παραμύθια. Μοιάζει μαγικό, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και τα ονόμασα αστραφτερά νεραϊδένια φαναράκια. Wow, σίγουρα μαγικό. Είναι φανταστικά. Και πάνω στην ώρα, το συγκρότημα της Τζιάννα είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Πάμε! Ευχαριστούμε τη Τζιάννα και τους Rockers. Ήσασταν καταπληκτικοί. Σας ευχαριστώ όλους που με βοηθήσατε να κάνω αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό πάρτι. Είστε όλοι πολύ σημαντικοί για εμένα και είμαι τόσο χαρούμενη που γιορτάζω μαζί σας τη φιλία και τη χαρά. Και τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και με βοηθάτε σε όλες αυτές τις υπέροχες κατασκευές. Πείτε μου ποιες από αυτές δοκιμάσατε. Τώρα είναι ώρα για χορό. Θετική ενέργεια. Τα λέμε! Γεια! Η Τερίσα και εγώ μόλις τελειώσαμε τη γυμναστική και η Χόλη έχει σχεδόν τελειώσει με την απογευματινή προπόνηση του ποδοσφαίρου. Για να γιορτάσουμε αυτή την όμορφη καλοκαιρινή μέρα, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε ένα σούπερ διασκεδαστικό υπαίθριο πιτζάμα πάρτι με θέμα το camping στο Dream Camper. Όμως, πριν ξεκινήσει το πάρτι μας, έχουμε να ετοιμάσουμε μερικά πράγματα. Κάπου εδώ είναι απαραίτητο το 5 Minute Crafts. Έχω να μοιραστώ μερικές διασκεδαστικές κατασκευές, οι οποίες θα στέψουν με επιτυχία οποιαδήποτε περιπέτεια camping ή pyjama party. Φύγαμε! Το πρώτο πράγμα στη λίστα για κάθε πάρτι είναι τα snacks! Η Τερίσα θα ετοιμάσει ένα πικνίκ δείπνο, το οποίο θα απολαύσουμε αργότερα. Και όσο εκείνη θα ασχολείται με αυτό, εγώ θα στήσω τα πάντα. Για αυτή την κατασκευή camping θα χρειαστείτε ένα κουτί παπουτσιών, τεχνητό γκαζόν, κόλλα χειροτεχνίας, ένα παιδικό ψαλίδι, χόρτα, πετρούλες, μικρά ξύλινα κλαδάκια και ένα LED τρεσό. Α, και μια επαγγελματική συμβουλή. Ζητήστε βοήθεια ενηλίκων για να κόψετε και να κολλήσετε. Σας αρέσουν τα πικνίκ? Λατρεύω τα υπαίθρια πικνίκ με τις αδελφές μου, τους φίλους μου και φυσικά τον Γκέν. Ω, αυτό μοιάζει να είναι το ιδανικό σημείο. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ το κάμπινγκ χωρίς μια ζεστή φωτιά. Μπορείτε να ανοίξετε μια τρύπα για το LED ρεσό και να ιδανική φωτιά στο κάμπινγκ. Στο σημείο αυτό, φροντίστε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ενήλικα. Το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ζαχαρωτά και σοκολάτα. Αυτό μου θυμίζει μια πολύ ωραία παράδοση που έχουμε με τους φίλους μου. Μας αρέσει να καθόμαστε γύρω από τη φωτιά, να φτιάχνουμε dip με ζαχαρωτά και να μοιραζόμαστε τα όνειρά μας. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να επικοινωνούμε και να εμπνέουμε ο ένας τον άλλον. Πέρσι το καλοκαίρι, η Τερίσα είπε ότι όνειρό της ήταν να μάθει να μαγειρεύει. Αυτό έχει άμεση σχέση με την επόμενη κατασκευή μας. Μία ψισταριά! Εντάξει, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την ψισταριά μας. Α, στο σημείο αυτό θα είναι καλό να ζητήσετε από έναν ενήλικα να σας βοηθήσει να κάνετε τις τρύπες. Α, μυρίζω ήδη τα πεντανόστιμα hot dog της Τερίσα. Wow, μπορείς πράγματι να γίνεις ό,τι ονειρεύεσαι. Όταν με το ένα χέρι κάνεις hula hoop και με το άλλο ψήνεις μπιφτέκια, ανυπομονώ να ψηθούν. Okay, ώρα για την επόμενη κατασκευή. Εντάξει, θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μόνοι σας ένα σακίδιο, που είναι ιδανικό για να παίρνετε μαζί σας εξοπλισμό για κάμπινγκ και σπορ, τα απαραίτητα για το πιτζάμα πάρτι ή οτιδήποτε άλλο. Θα χρειαστείτε ένα φερμουάρ, αφρόδη φύλλα γκλίτερ, αυτοκόλλητα, ένα παιδικό ψαλίδι και μη τοξική κόλλα χειροτεχνίας. Τι γλυκούλη που είναι αυτό το μικρό φερμουάρ!
Στο σακίδιό μου έχω συνήθως το κορμάκι της γυμναστικής ή τα ρούχα για το ποδόσφαιρο. Το καλοκαίρι το μαγιό και τις πετσέτες μου. Ω, και μια και το έφερε η κουβέντα, ρίξτε μια ματιά στο vlog μου για να δείτε τη λίστα με τα πράγματα που παίρνω στην παραλία. Θα δείτε τι άλλο έχω εδώ μέσα. Δείχνει τέλεια. Το καλύτερο πράγμα με τις κατασκευές είναι ότι ο καθένας μπορεί να κάνει το οτιδήποτε μόνος του. Οι κατασκευές είναι ένας τρόπος αυτοέκφρασης, δημιουργικότητας και διασκέδασης. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να κάνεις μια κατασκευή. Σωστός είναι ο δικός σου τρόπος. Αυτό το μικρό ουράνιο τόξο είναι τέλειο. Οι τελευταίες πινελιές. Το σακίδιό μας είναι μοντέρνο και πρακτικό. Τέλειος συνδυασμός. Κοίτα μέσα, Χόλι. Έχει κάτι για σένα. Είσαι υπέροχη προπονήτρια. Κοίτα πόσο χαρούμενη είναι η Τσέλσι και η ομάδα της! Yay! Go! Μην ανησυχείτε, ομάδα! Έχω μια άλλη για εσάς! Yay! Απολαύστε το παιχνίδι! Χόλι, θα σε δω μετά το τέλος της προπόνησης στο πιτζάμα πάρτι μας στο Dream Camper! Yay! Okay, η επόμενη κατασκευή μας είναι χειροποίητες κορδέλες. Αν είδατε το τελευταίο vlog μου με τις συμβουλές μόδας, ξέρετε πόσο αγαπώ τα χειροποίητα ρούχα! Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το παλιό pullover που δεν μας κάνει πλέον για να κάνουμε μια ολοκένουργια κορδέλα. Θα χρειαστείτε επίσης πολλά από τα αξεσουάρ μου, παπούτσια, τσάντες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχετε. Ακόμη, κόλλα χειροτεχνίας, ένα παιδικό ψαλίδι, βελόνα και κλωστή. Ζητήστε σίγουρα βοήθεια από τους ενήλικες για το ράψιμο. Αυτή η κορδέλα είναι τόσο χαριτωμένη. Ήθελα να την προσθέσω στο vlog μου για τη μόδα, αλλά δεν είχα χρόνο. Γι' αυτό αγαπώ τη μόδα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φαντασία σου και να δημιουργήσεις διαφορετικές εμφανίσεις που εκφράζουν τη διάθεση ή το μοναδικό σου στυλ. Η φαντασία μας θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην επόμενη κατασκευή. Αυτά μπορεί να μοιάζουν συνηθισμένες ξυλομπογιές, αλλά με λίγη φαντασία θα τις μετατρέψουμε σε μία αιώρα. Για αυτήν την αιώρα που θα φτιάξετε μόνοι σας, θα χρειαστείτε ξυλομπογιές, κόλλα χειροτεχνίας, οδοντογλυφίδες, ένα κομμάτι εμπριμέ ύφασμα και μία κορδέλα. Υπομονώ να χαλαρώσω και να διαβάσω το βιβλίο μου δίπλα στη φωτιά αργότερα. Αυτό θα είναι ιδανικό για την προετοιμασία του πιτζάμα πάρτι. Το φαντάζομαι ακριβώς δίπλα από το Dream Camper. Φαίνεται ότι και η ομάδα ποδοσφαίρου της Τσέλσι ανυπομονεί να χαλαρώσει στην αιώρα. Ο ήλιος έχει σχεδόν δύσει. Πρέπει να ετοιμάσουμε τους υπνοσακούς μας. Έχει φτάσει σχεδόν η ώρα για το πιτζάμα πάρτι. Μία από τις αγαπημένες ασχολίες της Τσέλσι είναι να βλέπει τα πεφταστέρια. Για τον υπνόσακο που θα φτιάξετε μόνοι σας, θα χρειαστείτε ένα κομμάτι βαμβακερό ύφασμα, ένα κομμάτι ύφασμα φλής, ραπτομηχανή, λαστιχάκια μαλλιών και οπωσδήποτε τη βοήθεια ενός ενήλικα. Αργότερα θα βολευτούμε και θα χουχουλιάσουμε σε αυτούς τους υπνόσακους. Έπειτα θα έχουμε πολύ χρόνο για τρομακτικές ιστορίες γύρω από τη φωτιά. Αν δεν το ξέρετε ήδη, σας υπενθυμίζω πως η Τσέλσι είναι ο τωρινός πρωταθλητής στις τρομακτικές ιστορίες και φάρσες. Αναρωτιέμαι τι θα έχει ετοιμάσει για απόψε. Τέλος πάντων, φύγαμε για την επόμενη κατασκευή. Η ομάδα κολύμβησής μου κάνει συναντήσεις κάθε δεύτερο Σάββατο και αυτό το κιόσκι είναι το τέλειο σημείο για συζητήσεις όσο περιμένουμε για τον αγώνα μας. Για αυτό το κιόσκι θα χρειαστείτε ξυλάκια χειροτεχνίας, μη τοξική κόλλα, χαρτόνι, ένα σφουγγάρι, υφάσματα, ένα παιδικό ψαλίδι, μη τοξικό χρώμα, ένα πινέλο και ένα κομμάτι τούλι για τη διακόσμηση. Όμως σήμερα, αυτό εδώ το κιόσκι θα αποτελέσει το τέλειο σημείο για να χαλαρώσουμε κατά τη διάρκεια του πιτζάμα πάρτι μας. Α, ίσως θα μπορούσαμε να φάμε πρωινό αύριο εδώ! Τούλι δεν είναι ποτέ αρκετό. Είναι τόσο άνετο. Hey, Τάφι! Θέλεις να έρθεις για κολύμπι? Ας πάμε στη Dream Camper πισίνα. Τώρα μπορείς να πηδήξεις και να κολυμπήσεις.
Wow! Φαίνεται πως έχεις να μου δείξεις καινούρια κόλπα. Hey! Ας ξεκουραστώ λίγο. Πάλι καλά που τώρα θα φτιάξουμε στρωματάκια γιόγκα. Ναμαστέ σε όλους! Για αυτή την κατασκευή θα χρειαστείτε ένα φύλλο αφρού, ένα χάρακα, μία πλαστική ράβδο, δύο λαστιχάκια μαλλιών και μη τοξική κόλλα. Έχετε κάνει ποτέ γιόγκα? Ή καλύτερα, έχετε δοκιμάσει ποτέ να κάνετε γιόγκα με κατσίκες? Οι φίλοι μου και εγώ κάναμε πέρσι. Ήταν σίγουρα ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, μερικές φορές το να δοκιμάζει κανείς κάτι νέο, όπως γιόγκα ή γιόγκα με κατσίκες, μπορεί να φαίνεται τρομακτικό στην αρχή. Πιστεύω ότι όταν ξεκινάω μια νέα εμπειρία με ανοιχτό μυαλό και θετική διάθεση, είμαι πάντα χαρούμενη που το έκανα. Ή τουλάχιστον το προσπάθησα. Όπως για παράδειγμα το κολύμπι. Όταν έγινα μέλος στην ομάδα κολύμβησης, ήμουν πραγματικά αγχωμένη. Όμως, μου προσέφερε τόσες πολλές δυνατότητες και χάρη σε αυτό έκανα πολλούς καινούριους φίλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που το δοκίμασα. Okay, το στρωματάκι της γιόγκα είναι σχεδόν έτοιμο. Τέλεια! Θα δοκιμάσω μερικές από τις καινούριες στάσεις γιόγκα που έμαθα. Όμως, πρώτα θα κάνω μερικές από τις ασκήσεις μου με αυτούς τους αφρόδεις κύβους. Για την κατασκευή τους θα χρειαστείτε ένα κουτί παπουτσιών, ένα παιδικό ψαλίδι, χρωματιστή ταινία και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγάρι για τα κομμάτια αφρού. Ξέρετε ότι οι αφρόδεις κύβοι βοηθούν τους γυμναστές να εξασκούν τα ακροβατικά τους με ασφάλεια? Εδώ θα σας δείξουμε εμείς. Έτοιμη, Τερίσα? Go! Θα είναι πολύ διασκεδαστικό να παίξουμε με τους αφρόδεις κύβους στο πάρτι μας. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε αυτά τα μικρά φυτά που θα φτιάξουμε μόνοι μας και θα προσθέσουν μια πράσινη πινελιά στο σκηνικό του κάμπινγκ. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι νήμα, ένα παιδικό ψαλίδι και ένα κομμάτι χαρτόνι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το φαντασμαγορικό, υπαίθριο πιτζάμα πάρτι με θέμα το κάμπινγκ. Θα περάσουμε τέλεια απόψε στο πάρτι μας. Δίπ με ζαχαρωτά, πεφταστέρια και τρομακτικές ιστορίες. Τι λέτε, να κάνω ένα vlog για όλα αυτά? Τέλος πάντων, πείτε μου αν δοκιμάσατε κάποιες από αυτές τις κατασκευές. Να περνάτε καλά και να θυμάστε. Θετική ενέργεια. Τα λέμε!